Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της Fortinet, τον κύριο Γρηγόρη Κατσογιάννη, άνθρωπο ο οποίος ασχολείται αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα όσα οργανωτικά γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και βλέπουμε και μια θέση της Nova που σαν απορίας μου φαίνεται για τα όσα συμβαίνουν. Κύριε Κατσογιάννη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κούλκα, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες του Λιμπερό. Τι κάνετε, πώς είστε βασικά? Εδώ, στον αγώνα. Στον αγώνα. Καλά είμαστε. Είστε επενδυτής ως Fortinet Nova, είστε επενδυτής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι εποχή για επενδυτές τελικά η σημερινή για την Ελλάδα? Κοιτάξτε, εμείς διαχρονικά πιστεύουμε ότι σαν συνδρομητική τηλεόραση είναι το πιο υψηλής αξίας αθλητικό περιεχόμενο που μπορούμε να προσφέρουμε στους συνδρομητές μας. Το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθώς αυτό συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των περισσότερων φιλάθλων της χώρας μας. Άρα διαχρονικά επενδύουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τα πράγματα έχουν έρθει έτσι ώστε φέτος, τη σεζόν που τελειώνει, τη σεζόν 15-16, να είμαστε ουσιαστικά ο μοναδικός χρηματοδότης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Super League. Αυτό το εκτιμούν οι συνδρομητές μας και γι' αυτό πληρώνουν συνδρομή για να απολαμβάνουν τους αγώνες της Super League, της κανονικής διάρκειας και των play-offs. Αυτό το εκτιμάει όλη η Ελλάδα. Πραγματικά σας δίνω συγχαρητήρια για το πόσο έτσι έχετε συνέπεια στην επένδυση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, σε βαθμό που να φτάνουμε ίσως και να απορούμε. Ξέρετε, δηλαδή εκεί φτάνει το πράγμα. Ένα ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο, εντάξει, δεν... Εγώ λίγο να ξεκαθαρίσω ότι ναι, εμείς σαν εταιρεία έχουμε μία υποχρέωση να μεταδώσουμε τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Υποχρέωση και απέναντι στη Super League με την οποία έχουμε την σύμβαση της τηλεοπτικής μετάδοσης. Υποχρέωση όμως πολύ περισσότερο απέναντι στους συνδρομητές μας, στους πελάτες μας. Και το κάνετε με πολύ ποιοτικό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο. Βεβαίως. Προσπαθούμε να το κάνουμε με τον πιο άρτια τεχνικά και δημοσιογραφικά τρόπο. Έχουμε αξιοποιήσει τις πλέον τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, είτε είναι high definition, είτε είναι 3D, είτε φέτος που στα μεγάλα derby της Super League χρησιμοποίησαμε τη Skycam, μια κάμερα που χρησιμοποιείται, κοστίζει αρκετά και χρησιμοποιείται μόνο σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι ο τελικός Champions League ή το Euro και το Mundial, και προσπαθούμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα στις 2 θα συναντηθούν στη Super League οι 4 ομάδες με την προεδρία της για να δουν τι θα γίνει με τον τελικό κυπέλου. Εσείς έχετε πει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο πρόγραμμα. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Την προηγούμενη 5η, 5 Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League καθόρισε το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των αγώνων των play-offs. Με τη δικιά μας σύμφωνη γνώμη, έτσι όπως προβλέπετε μέσα από τη σύμβαση συνεργασίας που έχουμε. Αυτό εμείς ζητάμε να υλοποιηθεί και να τηρηθεί. Ξεκίνησαν χθες τα play-offs, καθυστερημένα, θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει πιο μπροστά, αλλά εμείς υποχωρήσαμε να γίνει πρώτα ο τελικός κυπέλλου στις 7 Μαΐου και στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα play-offs στις 11 και αυτό ζητάμε να υλοποιηθεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε μία συμφωνία, έχουμε μία σύμβαση, υπάρχει μία απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, με την οποία συνενέσαμε και έτσι λοιπόν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, για το οποίο εμείς έχουμε κάνει επένδυση, έχουμε αρχίσει να το διαφημίζουμε, να το επικοινωνούμε. Οι συνδρομητές μας περιμένουν να δουν αυτούς τους αγώνες και αυτό ζητάμε να υλοποιηθεί. Αν κάθε δεν... παρέκκληση από αυτό ναι, θα ναι, σημάνει την ενεργοποίηση μιας σειράς από κυρώσεων που προβλέπει η σύμβασή μας. Απέναντι στη Λίγκα. Η Λίγκα είναι ο αντισυμβαλόμενός μας, οπότε η Λίγκα είναι αυτή η οποία έχει την υποχρέωση και τα δικαιώματα από αυτή τη σύμβαση. Η Λίγκα όμως δεν μπορεί να ακυρώσει την ΕΠΟ. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αν σας ενδιαφέρει σας, ναι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα γιατί δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Έτσι. Η δικιά μας αρμοδιότητα είναι να συμφωνήσουμε ένα πρόγραμμα αγώνων και αυτό το πρόγραμμα αγώνων να το υλοποιήσουμε και να το μεταδώσουμε σωστά. Αυτό κάναμε και αυτό ζητάμε να τηρηθεί. Τώρα, αν αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί κάποιοι άλλοι έχουν κάτι άλλο κάνει, εγώ να συμπαραταχθώ μαζί με τον συνεργάτη μου απέναντι σε αυτούς τους άλλους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να διεκδικήσουμε από κοινού το όποιο δίκαιο μας. Είπατε ότι ήδη κάνατε μια παραχώρηση και αλήθεια είναι να ξεκινήσουν τα play-off με καθυστέρηση. Γιατί άλλο ήταν ο προγραμματισμός. Ναι, γιατί θυμάστε ότι το πρωτάθλημα είχε τελειώσει, αν θυμάμαι καλά, από 17 Απριλίου. Ναι, 17 ναι, Απριλίου. Έτσι. Και η συμφωνία μας λέει ότι αμέσως μετά το πρωτάθλημα ξεκινούν τα play-offs.
Έτσι, για λόγους όμως αναβολών του κυπέλου, των ημιτελικών κτλ. Δεν ξεκίνησαν τα play-offs αμέσως μετά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Άρα κάνετε μια παραχώρηση. Προφανώς δεν είστε διατεθειμένοι να κάνετε και άλλη παραχώρηση και άλλες παραχωρήσεις. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε σε οτιδήποτε αυτό το οποίο αποφασίστηκε από το δουσού της Super League το προηγούμενο, την προηγούμενη Πέμπτη. Αυτό ζητάμε να εφαρμοστεί. Γενικά με την ΕΠΟ φαίνεται να είστε σε μία έτσι. Έχετε μια δικαστική διαμάχη, αν δεν κάνω λάθος. Να το εξηγήσω αυτό, γιατί δεν θέλω να δημιουργούνται παρανοήσεις. Εμείς το 2013, όταν ξεκίνησε μια διαδικασία παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του κυπέλου την σεζόν 13-16, εκδηλώσαμε το ενδιαφέρον μας, αφού είμαστε ο βασικός χρηματοδότης του ελληνικού ποδοσφαίρου, να συμπεριλάβουμε και το κύπελο στις τηλεοπτικές μας μεταδόσεις. Ο διαγωνισμός με τον τρόπο που έγινε παραβίασε μια σειρά από νόμους και εμείς κινηθήκαμε δικαστικά κατά της ΕΠΟ για τις αποφάσεις τις συγκεκριμένες, οι οποίες έφυγαν τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Δικαιωθήκαμε σε όλα τα δικαστήρια. Έχουν κριθεί παράνομες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, με τις οποίες τα τηλεοπτικά δικαιώματα εγχωρήθησαν σε κυπριακή εταιρεία Τζέντιδων και όχι απευθείας σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Και αυτή η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται, καθώς η ΕΠΟ ποτέ δεν σεβάστηκε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Προχώρησε για τη σεζόν την τρέχουσα την 15-16 σε μια απευθείας ανάθεση για να νομιμοποιηθεί απέναντι στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε θυγεί επιχειρηματικά, ότι έχουμε ζημιωθεί από αυτές τις αποφάσεις και έχουμε προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια όπως προβλέπει ο νόμος, διεκδικώντας με αγωγή κάποια αποζημίωση από την ΕΠΟ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, εντελώς μια άλλη ιστορία. Είναι μια ιστορία που εμείς έχουμε θεωρήσει ότι ζημιωθήκαμε από κάποιες αποφάσεις ενός τρίτου και έχουμε πάει στα δικαστήρια για να βρούμε το δίκαιο μας. Τα δικαστήρια στην Ελλάδα δυστυχώς δεν αποφασίζουν αμέσως. Θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα να κριθεί η υπόθεση αυτή πάλι στα δικαστήρια, αλλά αυτό είναι εντελώς άσχετο με τον τελικό του κυπέλου, το πρωτάθλημα, τα play-off και τις διοργανώσεις την οποία εμείς μεταδίδουμε. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Αν σήμερα η Λίγκα αποφασίσει παρόλα αυτά να παραβιάσει και πάλι την συμφωνία σας και να μεταφέρει τις ημερομηνίες διαξοχής των αγώνων, είναι δεδομένο φυσικά ότι τα μάτσα θα μεταδοθούν, αλλά εσείς θα κινηθείτε δικαστικά. Έτσι. Θα επιβάλλουμε τις προβλεπόμενες από τη σύμβασή μας με τη Λίγκα κυρώσεις. Άρα δηλαδή αυτή τη θέση σας την έχει και ξεκάθαρα η Super League αυτή τη στιγμή, λίγο πριν ξεκινήσει και τεκνοποιήσει. Το έχουμε δημοσιοποιήσει. Αν είδατε με το που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει, από την ΕΠΟ ανακοινώθηκε ότι θα γίνει τελικό στις 15 Μαΐου και έγινε αυτό, αν θυμάμαι καλά, το Σάββατο που μας πέρασε, αμέσως εμείς στείλαμε επιστολή στην Super League όπου τους τονίσαμε ότι πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλητα το πρόγραμμα το οποίο είχε αποφασιστεί μόλις πριν από 2 μέρες. Δικό σας εκπρόσωπος δεν θα παραβρεθεί σήμερα στα γραφεία της Super League? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να παρευρεθούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρη θέση. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, θα συζητήσουν οι ομάδες μια λύση στο πρόγραμμα και περιμένουμε να ακούσουμε την πρότασή τους. Μάλιστα, μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσουμε, κάτι καινούριο, κάποια έκπληξη για την επόμενη χρονιά από τα δικά σας κανάλια, αθλητικό πάντα, περιμένουμε έτσι να μας προειδεάσετε, είτε για το ελληνικό πρωτάθλημα, είτε για οτιδήποτε άλλο? Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τηλεοπτικές μεταδόσεις με τον καλύτερο τεχνικό και δημοσιογραφικό τρόπο και παράλληλα κοιτάζουμε όλες τις ευκαιρίες που μπορούμε να δώσουμε ενδιαφέρον τηλεοπτικό περιεχόμενο στους συνδρομητές μας. Θα είδατε ότι πρόσφατα προσθέσαμε το κύπελο Αγγλίας, το κύπελο Ιταλίας, το τελικό του κυπέλου Ισπανίας και μια σειρά από τέτοιες προσθήκες συνεχώς γίνονται, πάντα σε μια προσπάθεια να δίνουμε το πιο ενδιαφέρον αθλητικό περιεχόμενο για τους συνδρομητές μας. Ωραία. Όταν υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα είσαστε σίγουροι ότι θα το μάθετε από τους πρώτους. Μας ενημερώσατε, είναι ξεκάθαρη η στάση σας. Να δούμε τι θα αποφασίζουν και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.